Καλημέρα, βρισκόμαστε στο ΆΚΑ μαζί με τον προαθλητή μας Άρη Γρηγοριάδη, λίγες ώρες πριν αναχωρήσει η εθνική αποστολή της κολύμβησης για τη Σανγκάη. Καλημέρα, Άρη. Καλημέρα. Πώς έχουν πάει τα πράγματα στην προετοιμασία σου? Φέτος είναι μια ιδιαίτερη χρονιά, είναι μια χρονιά από την Ολυμπιάδα. Είχαμε κάποια προβλήματα όταν ξεκίνησε η χρονιά με τα κολυμβητήρια που κλείσανε, δεν είχαμε χώρες να προπονηθούμε, δεν λειτουργούσε τα κολυμβητήρια. Βρήκαμε τέλος πάντων στην άκρη, τα βολέψαμε όλα και ήταν μια προσωπικά για μένα αρκετά καλή χρονιά. Όλη τη χρονιά κολύμπησα σταθερά, ειδικά τα 100 μέτρα ύπτιο. Είχα σταθεροποιήσει στους χρόνους μου και τώρα ο μεγάλος στόχος είναι η Σανγκάη, που πηγαίνω εκεί με στόχο απλά για να βελτιώσω τον εαυτό μου, να ανακατεβάσω τους χρόνους μου, να κάνω το δικό μου ρεκόρ και έτσι και το καταφέρω αυτό, πιστεύω όλα θα έρθουν. Και στόχος είναι ο τελικός. Αυτό που είπες για τα κολυμβητήρια, πιστεύεις ότι κάποια διάκριση, δηλαδή να μπει σε κάποιο τελικό εσύ ή κάποιο από τα άλλα τα παιδιά της αποστολής, θα αφυπνήσει κάποιους από τους υπεύθυνους εδώ στην Ομοσπονδία ώστε να κάνουν ό,τι καλύτερο γίνεται για τη νέα σεζόν, για πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, μια και μπαίνουμε σε Ολυμπιακή χρονιά, όσον αφορά τα κολυμβητήρια? Ναι, μακάρι, αυτό ελπίζουμε. Γι' αυτό προσπαθούμε. Για να. Να πάει μπροστά το άθλημα της κολύμβησης, να εξελιχθεί. Ο καθένας έχει βάλει τους δικούς του στόχους, αλλά έχουμε και έναν έτσι κοινό στόχο να προωθήσουμε το άθλημα της κολύμβησης, να το βελτιώσουμε και το ανεβάσουμε ακόμα ψηλότερα. Είσαι από τους πιο έμπειρους κολυμβητές μας και μία από τις μεγάλες μας ελπίδες σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Τι θα ήθελες να συμβουλέψεις στους μικρότερους αθλητές που έρχονται για πρώτη φορά φέτος στη Σανγκάη μαζί σας? Σίγουρα η εμπειρία αποκτιέται με τα χρόνια. Θέλει έτσι πολλή προσπάθεια, αλλά το πιο σημαντικό είναι να μην απογοητεύονται. Οι κακές στιγμές, οι δυσάρεστες στιγμές στον αθλητισμό είναι πολλές, περισσότερες από τις καλές, αλλά οι καλές και ευχάριστες στιγμές είναι αυτές που θα σου μείνουν και μια καλή στιγμή σε γεμίζει τόση χαρά και σου δίνει το κουράγιο να συνεχίσεις και τη δύναμη. Χαλαρώνεις, έχεις κάτι πριν κάνω κάποιο αγώνα. Πώς χαλαρώνεις, τι σκέφτεσαι, την ημέρα δηλαδή της κούρσας? Κοίταξε, είναι όλα έτσι αυτοματοποιημένα. Δεν κάνω κάτι ιδιαίτερο, προσπαθώ να είμαι ήρεμος. Η κάθε κούρσα είναι ξεχωριστή, αλλά προσπαθώ έτσι απλά να τα έχω σκεφτεί όλα μέσα στο μυαλό μου πριν την κούρσα. Και πηγαίνω εκεί ώστε να τον πιο ήρεμος και χαλαρός και προσπαθώ στον αγώνα να τα δώσω όλα. Όταν είσαι πάνω στο βατήρα και είσαι έτοιμος να πέσεις στην πισίνα, σκέφτεσαι κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο που σου δίνει δύναμη? Όχι, τίποτα. Εκείνη την ώρα σκέφτεσαι, ναι, μόνο την κούρσα, ναι. Σκέφτεσαι λίγο έτσι τα τεχνικά στοιχεία της κούρσας που χρειάζονται περισσότερη προσοχή, όπως είναι η κίνηση, η στροφή. Αυτά είναι και τα πιο βασικά στοιχεία για μένα, πιστεύω. Ίσως και για τους άλλους κολυμβητές. Είναι τεχνικά στοιχεία. Το κολύβι μέσα έτσι σου βγαίνει. Αν με το καλό μπει στο τελικό σε ένα από τα δύο αγωνίσματα, 50% ναι. Ύπτιο, ποιο θα είναι το πρώτο άτομο που θα πάρεις τηλέφωνο να πεις για την επιτυχία σου? Γιατί θα είναι επιτυχία το να μπει στο τελικό. Ναι, λογικά εντάξει, αν έχω φτάσει στο τελικό θα το έχουν δει δικοί μου άνθρωποι. Αυτούς θα πάρω πρώτο, τους γονείς μου. Αυτούς θα μου δώσουν για αυτή τα λογικά τα συγχαρητήρια. Θα μου πούνε καλή επιτυχία και καλή δύναμη. Αυτό με εντάξει θα με χαροποιήσει βέβαια, γιατί οι γονείς μου είναι τόσα χρόνια δίπλα μου. Με στηρίζουν από μικρό. Ιδιαίτερα από μικρό, γιατί μικρός είναι που χρειάζεται τη στήριξη. Μετά τα 18-19 μπορείς ας πούμε, να συνεχίσεις μόνος σου. Αλλά μέχρι τότε χρειάζεται πολύ στήριξη από τους γονείς. Με όλα αυτά που γίνονται στο χώρο της κολύμβησης, με το θέμα των αριστεχνικών ομάδων που δεν υπάρχουν χρήματα, φεύγουν, σταματάνε οι κολυμβητές, εσύ, να υποθέσω, έχεις αντιμετωπίσει και εσύ την ίδια κρίση όπως οι περισσότεροι? Εγώ ήμουν από τους πιο έτσι παλιούς που, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο ήμουν με το παλιό το σύστημα, ευνοήθηκα, ας πούμε, έτσι η ζωή μου πήρε μια ροή. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό και είναι και πολύ δύσκολο για τα νεότερα παιδιά είναι αυτά τα προγράμματα του αθλητισμού που έχουν καταργήσει
που είναι πραγματικά το, είναι δηλητήριο για τα νέα παιδιά. Αναγκάζονται τα νέα παιδιά να σταματήσουν εκεί στα 18, δηλαδή τους βάζει να διαλέξουν μεταξύ του αθλητισμού και του σχολείου και τι θα κάνουν μετά τη ζωή τους. Δηλαδή ο αθλητισμός δεν τους εξασφαλίζει το μέλλον τους, όπως γινόταν με εμάς παλιά. Αυτό το προνόμιο θα πρέπει να ξαναισχύει. Είναι δηλαδή κάτι καταστροφικό για τη χώρα μας, για τον αθλητισμό γενικότερα. Όχι μόνο για το δικό μας αθλητισμό, για τα άλλα αθλήματα, έτσι, τα ερασιτεχνικά. Αυτό θα πρέπει να ξαναισχύσει, να δώσει έτσι δύναμη στα παιδιά, ώστε να μπορούν να ασχοληθούν μετά με το άθλημά τους χωρίς να τους απασχολεί τίποτα άλλο και να έχουν έτσι κατά κάποιο τρόπο βάλει το μέλλον τους σε μια πορεία και σε ένα δρόμο σωστό και να ασχοληθούν αναπόσπαστοι με το άθλημα της κολύμβησης ή οποιαδήποτε άλλο άθλημα έχουν ασχοληθεί. Πέρα από αυτό, θα συμβούλευε τα παιδιά να συνεχίζουν να ασχολούνται παρόλο που δεν υπάρχουν πλέον κίνητρα? Ναι, αν συμβούλευα σίγουρα να το ασχοληθούν, γιατί το κολύμπι έτσι είναι τρόπος ζωής. Όπως ασχοληθεί με το κολύμπι θα το αγαπήσει, αυτό είναι βέβαιο. Θα δημιουργήσει φίλους, θα σε κάνει ένα καλύτερο άτομο, θα σου χαρίσει υγεία, βελτιώνει τα πάντα πάνω στο σώμα σου και στο χαρακτήρα σου. Και πιστεύω ότι πρέπει να βρει μια ισορροπία μεταξύ του σχολείου και της κολύμβησης. Αν είναι έτσι συνοδημημένος και σοβαρός, μπορεί να τα καταφέρει για τα δύο εξίσου καλά. Οι συνθήκες της Σανγκάη θα σας επηρεάσουν το κλίμα που θα είναι πολύ ζέστη, πολύ υγρασία? Υγρασία, ναι. Και στο Πεκίνο που έχουμε πάει είχε πολύ μεγάλη υγρασία. Είναι κάτι που το έχουμε ξαναδεί, θα το αντιμετωπίσουμε. Θα ξεπεράσουμε έτσι και το διαφορά ώρα στη Τζιτλάγκ. Πιστεύω όλα να πάνε καλά. Εγώ προσωπικά έχω την εμπειρία έτσι με το μέρος μου, οπότε θα το ξεπεράσω πιστεύω γρήγορα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλό ταξίδι σήμερα. Καλή επιτυχία και σε εσένα προσωπικά αλλά και σε όλη την αποστολή που φεύγει σήμερα για Σανγκάη. Και πάντα να έχεις την υγεία σου. Ευχαριστώ.